στην κατανομή ποσού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ του λογιστικού πλεονάσματος, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Πρόκειται για κωδικούς του προϋπολογισμού που αφορούν σε νέα έργα κατά κύριο λόγο, αλλά και σε εν εξελίξει παρεμβάσεις. Σε εκείνο πάντως που στέκεται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είναι ότι ο Δήμος της Καλαμάτας είναι ένας οικονομικά υγιής Δήμος. Μέσα, εντάξει, ουσιαστικά τα χρήματα τα οποία προέρχονται από το πλεώνασμα του προϋπολογισμού, το οποίο είναι περίπου ένα ποσό της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ποσό, με εισήγηση των υπηρεσιών και προφανώς με τις κατευθύνσεις τις οποίες έχει δώσει η Δημοτική Αρχή, κατανέμεται σε ένα ποσό 6 εκατομμυρίων ευρώ σε νέα έργα και σε ένα ποσό 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση κωδικών έργων που υπάρχουν ήδη στο τεχνικό πρόγραμμα. Εγώ θέλω να πω, όχι από πλευράς των έργων, διότι γι' αυτά αρμόδιοι είναι οι αντιδήμαρχοι για τις τεχνικές υπηρεσίες, θέλω να πω από πλευράς οικονομικών υπηρεσιών ότι αυτό το πλεώνασμα των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ δίνει τη μεγαλύτερη απάντηση σχετικά με την διαχείριση και την οικονομική λειτουργία του Δήμου μας. Δείχνει ότι ο Δήμος μας σε αυτή την δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης είναι ένας Δήμος υγιής. Είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει πλεώνασμα και είναι ένας Δήμος ο οποίος προσπαθεί να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις που υπάρχουν στην πόλη από τους δημότες και γενικότερα στον Δήμο μας. Νομίζω ότι τουλάχιστον σε σχέση με άλλους Δήμους, οι οποίοι ούτε στα δάνειά τους μπορούν να τα αποκριθούν, ούτε έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν νέα έργα και γενικότερα να έχουν μια καλή ανταπόκριση στις υπηρεσίες που απαιτούν οι πολίτες, ο Δήμος Καλαμάτας είναι στην ευχάριστη θέση να μπορεί να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.